Δεκάδες τάμπλετ παρέδωσε το πρωί η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της ψηφιακής και τεχνολογικής αναβάθμισης των σχολείων του νησιού στις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος και βασική επιδίωξη της Περιφέρειας Κρήτης είναι η ψηφιακή και τεχνολογική αναβάθμιση όλων των σχολείων της Κρήτης. Και η σημερινή παράδοση το τάμπλετ έχει ως στόχο να στηρίξει την εξαποστάσεως εκπαίδευση όποτε κρίνεται απαραίτητη, ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, όπως είναι της πανδημίας που διανύουμε, έτσι ώστε να μην αποκλειστεί κανένας μαθητής και καμία μαθήτρια την εκπαιδευτική διαδικασία. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει διαθέσει ήδη 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα 2014-2020 για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα σχολεία της Κρήτης και η έναρξη του προγράμματος αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες. Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης να στηρίξει την ψηφιακή αναβάθμιση των σχολείων μας και στο τέλος αυτού του σχολικού και πολύ περισσότερο ξεκινώντας το επόμενο σχολικό έτος είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι μια συνεισφορά η οποία θα εκτιμηθεί από το προσωπικό μας, τους εκπαιδευτικούς μας αλλά και τους μαθητές μας στην προσπάθειά τους να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή στις νέες απαιτήσεις με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Η διάθεση των τάμπλετ ξεκίνησε από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, συνεχίστηκε στο Ηράκλειο, ενώ ανάλογη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου. Η παράδοση των ηλεκτρονικών συσκευών στα σχολεία πραγματοποιείται με τη συνεργασία υποπτία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης και των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εδρεύουν στις Περιφερειακές Ενότητες. Η προσφορά αυτή αποδεικνύει το ενδιαφέρον και το προσωπικό, το έμπρακτο ενδιαφέρον και το προσωπικό, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης και συμβάλλει στην αναβάθμιση της παιδαγωγικής διαδικασίας και προσθέτει ένα κρίκο στην αλυσίδα των προσπαθειών για αναβάθμιση και βελτιστοποίηση των υποδομών και της λειτουργίας των σχολικών μας μονάδων. Οι συσκευές αποτελούν ιδιοκτησία των σχολικών μονάδων, ενώ η απόφαση για την απόδοση χρήσης τους σε μαθητές-μαθήτριες θα λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή προϊστάμενο της σχολικής μονάδας μετά από συνεννόηση με τον Οικείο Σύλλογο των Διδασκόντων.